Λοιπόν, θα καλημερίσω τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, κύριο Γέννη Νιφαντάκη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλό μήνα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα, κυρία Δουλγεράκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο αυτά τα σως, αλλά πάμε στα σως πια του ψυχολόγου. Διότι λίγο πολύ και εσείς τα έχετε περάσει και με τα παιδιά σας τα έχετε περάσει και όλοι μας τα περνάμε και θυμάστε και ξέρουμε, αλλά έχετε και εκείνη την ιδιότητα που μπορεί να μας δώσει μια παραπάνω συμβουλή. Ναι, θα λέγαμε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό στις δοκιμασίες της ζωής, στις διάφορες δοκιμασίες της ζωής, να νιώθουμε κάποιο άγχος. Διότι δεν γνωρίζουμε την έκβασή τους, δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Μία από τις δοκιμασίες αυτές για την ηλικία αυτή είναι βέβαια και οι όποιες εξετάσεις στα σχολεία ή στα πανεπιστήμια, οι οποίες βέβαια, αν έχουν τη μορφή πανελληνίων, είναι ακόμα σημαντικότερες, διότι έχουν να κάνουν και με την όλη οργάνωση της οικογένειας. Πού θα περάσει το παιδί, σε ποια πόλη, σε ποια σχολή και όλα αυτά, δεν είναι ένα απλό θέμα που αφορά μόνο στο παιδί. Και βέβαια πάρα πολλές οικογένειες έχουν υποστηρίξει συχνά με θυσίες την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών τους, ούτως ώστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε μία δόση αγωνίας και προσδοκίας είναι απόλυτα φυσιολογική και κατανοητή. Από την άλλη όμως μεριά, για τον εξεταζόμενο γνωρίζουμε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί αρνητικά. Διότι εάν έχω καταβληθεί από στρέχη, από αγωνία, δεν μπορώ να λειτουργήσω με τον καλύτερο τρόπο. Αντίθετα, μάλιστα μπορεί να κάνω σφάλματα, μπορεί να έχω γράψει καλά την απάντηση στο διαγώνισμα και μετά από μία σύγχυση λόγω της αγωνίας μου να τη διαγράψω και να κάνω κάτι άλλο που να είναι λάθος. Οπότε θα ήταν σημαντικό παράλληλα με τα φροντιστήρια, τα οποία βελτιώνουν εν πάση περιπτώσει το επίπεδο γνώσης των μαθητών, να υπάρχουν και κάποιες τεχνικές χαλάρωσης και ελέγχου του στρες, οι οποίες θα βοηθήσουν το παιδί και σαν άνθρωπο γενικότερα στη ζωή του. Την οποία βέβαια μπορεί να έχουν και οι γονείς, γιατί συχνά και οι γονείς έχουν μεγάλη αγωνία, βασιζόμενοι στην προσδοκία που έχουν για το παιδί τους. Και αν έχουν βέβαια και οι γονείς ένα υψηλό άγχος και στρες, αυτό δεν βοηθάει ούτε στο να κατανευνάσουν το παιδί. Θα ήταν λοιπόν καλό παράλληλα να υπάρχει, όχι βέβαια την τελευταία στιγμή, διότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να μάθει κανείς αυτές τις τεχνικές, να μπορέσουν να μάθουν ούτως ώστε να πάνε στις εξετάσεις όσο το δυνατόν πιο χαλαροί και ήρεμοι και να μπορέσουν να αποδώσουν πραγματικά αυτά τα οποία γνωρίζουν. Να σας πω κάτι, κύριε Νιφαντάκη, όσες φορές και αν το λέμε βέβαια αυτό, ποτέ δεν το έχουμε καταφέρει και ποτέ δεν το έχει καταφέρει κανένας, έτσι. φταίει το γεγονός ότι πάντα τελευταία στιγμή μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία, γιατί είπατε πριν από λίγο και ορθά το είπατε ότι δεν είναι κάτι που την τελευταία στιγμή ως τεχνική μπορεί να την αποκτήσεις, αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί. Αλλά ποτέ δεν της δίνουμε και βάση, έτσι, δεν την παίρνουμε στα σοβαρά αυτή την τεχνική. Ναι, διότι δεν έχουμε συνηθίσει γενικότερα, μεγάλοι και μικροί, να αντιμετωπίζουμε το στρες με ένα επικοδομητικό τρόπο. Το στρες δεν είναι υποχρεωτικά αρνητικό. Το στρες είναι μια εγρήγορση του οργανισμού μπροστά σε ένα ερέθισμα. Και ο οργανισμός προσπαθεί να ξεπεράσει το ερέθισμα αυτό, δηλαδή το πρόβλημα αυτό που του παρουσιάζεται, με ένα απόλυτα φυσιολογικό τρόπο. Αυξάνονται οι παλμοί της καρδιάς, αυξάνονται κάποιες ορμόνες κτλ. Είναι μια αρχαία διαδικασία η αντιμετώπιση του στρες στον ανθρώπινο οργανισμό μπροστά σε ένα κίνδυνο παλιότερα. Έτσι. Τώρα δεν είναι κίνδυνος αυτός, αλλά είναι μια αγωνία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές και αξιόλογες τεχνικές, τις οποίες μαθαίνουμε και θα ήταν καλό επιτέλους, όπως το λέτε κι εσείς, ο γονιός τη Δευτέρα ηλικία, όταν γράφει το παιδί του τα διάφορα φροντιστήρια, να σκεφτεί ότι μήπως θα ήταν καλό να γίνει κάποια ομαδούλα συμμαθητών που να έχει και πιο ενδιαφέρον, μέσα στην οποία θα μάθουν τα παιδιά τεχνικές χαλάρωσης και πώς να διαχειρίζονται καλύτερα τα όποια άγχη, γιατί δεν είναι μόνο το άγχος των εξετάσεων που έχουν τα παιδιά, έχουν πολλά άγχη τα παιδιά σήμερα. Έχουν άγχη σχετικά με την εμφάνισή τους, έχουν άγχη σχετικά με το τι γράφουν οι φίλοι στα social media και όλα αυτά και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το άγχος των εξετάσεων. Αυτό είναι πιο καθοριστικό και για την οικογένεια. Θέλετε να πείτε ότι όλο αυτό συσσωρεύεται, δηλαδή τα ερεθίσματα τα οποία παίρνουν συσσωρεύονται όλα μαζί, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτή η έκρηξη του στρες να είναι μη ελεγχόμενη από τον οργανισμό μας? Βεβαίως. Έχουμε νομίζω όλοι μας παραδείγματα όπου πάρα πολλοί καλοί μαθητές του 19 δεν μπορέσαν να αποδώσουν καθόλου, παρέδωσαν λευκή κόλλα στις εξετάσεις,
Διότι είχαν ένα burnout, είχαν φτάσει στο όριό τους και δεν μπορέσαν να θυμηθούν δυστυχώς τίποτα αυτά που ξέρουν και αυτά που γνωρίζαν και είχαν διαβάσει. Οπότε υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία δεν τα υπολογίζουμε αρκετά. Ίσως το παιδί να έχει, ας πούμε, μια κρίση πανικού και να θεραπευθεί μόνο για την κρίση πανικού και όχι γενικότερα. Είναι βέβαια και οι προσδοκίες των γονιών, της οικογένειας, που αν υπάρχουν, που συχνήθως υπάρχουν και είναι αρκετές, το παιδί αγχώνεται και από αυτό. Δηλαδή, αν ο γονιός θέλει το παιδί του να τον ακολουθήσει το επάγγελμά του, σίγουρα είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει την κατάσταση. Έτσι. Και όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα συζητήσει κανείς και να μπορέσει να τα βάλει στην κατάλληλη θέση. Μπορεί να θέλεις να βοηθήσεις το παιδί σου, αλλά να μην σε παίρνει, γιατί έχουμε μπει και σε μια άλλη διαδικασία, κύριε Νεφαντάκη, και πολλές οικογένειες το έχουν αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή, του παιδί μου, θέλω να πας καλά στο σχολείο, θέλω να βγάλεις έναν καλό βαθμό με το απολυτήριό σου για εφόδιο για εσένα. Ναι. Τώρα το θέλω, το εύχομαι, το πιστεύω. Το πώς μεταφράζεται η επιθυμία αυτή και πώς μεταφέρεται, αν δίδεται ως επιθυμία ή σαν εντολή, είναι μια άλλη ιστορία, και πόσο εκείνος ο οποίος είναι απέναντι το εκλαμβάνει, αυτό επίσης είναι μια δεύτερη ιστορία. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές οικογένειες που εξαιτίας των απανωτών οικονομικών κρίσεων τα τελευταία χρόνια, και δεν κάνει να το ξεχνάμε, κάνουν από την αρχή και μια εξήγηση στο παιδί και του λένε ότι, ξέρεις, δες λίγο πολύ και τον προσανατολισμό σου να κάνεις κάτι άλλο, να δεις αν μπορείς να περάσεις σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που να είναι κοντά σε μας. Δεν μπορούμε να βγούμε να πληρώνουμε ενίκεια, διατροφή, ό,τι χρειάζεται για να μείνει κάποιος εκτός της πατρικής εστίας. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά λίγο πολύ συνηγορούν στο να βάλουν μια παραπάνω δόση στρες, άγχος στους μαθητές, ναι, στους υποψηφίους. Κοιτάξτε, το θέμα της οικονομικής δυσκολίας της οικογένειας πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχαν οικογένειες οι οποίες δυσκολευόταν να σπουδάσουν το παιδί ή τα παιδιά τους. Παλιά υπήρχαν και περισσότερα παιδιά στις οικογένειες. Κάποια παιδιά δεν σπούδασαν για το λόγο αυτό. Το πρώτο παιδί κάποιες φορές επιλεγόταν ποιο παιδί θα μπορέσει να σπουδάσει και οι υπόλοιποι βοηθούσαν, δηλαδή η οικογένεια συνέδρανε συλλογικά σε αυτόν που σπούδαζε, και υπήρχαν εν πάση περιπτώσει κάποια συστήματα αλληλοβοήθειας τότε. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα πιο πολύ κοινωνικό. Βέβαια, ας πούμε και κάτι άλλο. Βλέπω ότι εδώ οι Έλληνες φοιτητές, βέβαια μπορεί να κάνω λάθος, όταν πάνε να βρουν κάποιο σπίτι, σπάνια συγκατοικούν με άλλους 3-4 φοιτητές, ούτως ώστε το ενίκιο να είναι φτηνότερο. Όσοι έχουμε σπουδάσει στο εξωτερικό, βρίσκαμε συγκατοικίες όπου καθένας είχε ένα δωμάτιο ή ένα κρεβάτι σε ένα δωμάτιο, και έτσι πληρώναμε λιγότερα έξοδα. Εδώ, από ό,τι βλέπω, είναι καλομαθημένα, θα λέγαμε, τα παιδιά μας, οι οικογένειες, και θέλουμε τα παιδιά μας να μένουν μοναχά τους σε ένα διαμέρισμα ή γαρσονιέρα έστω, το οποίο δεν αυξάνει τα έξοδα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τρόποι για να μειωθούν τα έξοδα και που αφορούν γενικότερα την αντίληψη του παιδιού το οποίο σπουδάζει κάπου. Λέει να μείνεις μόνος σου για να είναι καλύτερα. Δεν ξέρω, εγώ που έμενα σε συγκατοικίες πάντα σαν φοιτητής στη Γερμανία, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία η οποία σε κάνει να γνωρίζεις άλλα άτομα από άλλες κουλτούρες, από άλλες χώρες, και σίγουρα βοηθάει στην ορίμανση η συγκατοίκηση, διότι μαθαίνεις να συμμερίζεσαι τους κανόνες ενός σπιτιού, ποιος θα καθαρίσει, ποιος θα ψωνίσει, όλα αυτά που βοηθάνε βέβαια στην ορίμανση του ανθρώπου. Αλλά άσχετα με αυτό, πιστεύω ότι το οικονομικό κομμάτι κάθε οικογένεια μπορεί να το διαχειριστεί και το διαχειρίζεται, αλλά είναι η αγωνία του τι θα γράψω, τα σως που λέγατε κι εσείς πριν. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι της ημέρας. Τι θέμα θα πέσει, αν το γνωρίζω, αν δεν το γνωρίζω. Αλλά το σημαντικότερο είναι να δώσει ο γονιός την ευχή στο παιδί του και το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει. Και ξέρετε, κάνουμε μια κουβέντα σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα των γονέων, κυρία Νεφαντάκη, για να ξέρετε. Πείτε μου κάτι, σήμερα τα σως ποια είναι για τους γονείς? Γιατί σήμερα τα παιδιά γράφουν, τα παιδιά είναι ήδη μέσα στις αίθουσες, και ελπίζω να μην υπάρχουν προβλήματα. Σήμερα λοιπόν, για εκείνους οι οποίοι είναι απ' έξω και ενδεχόμενα σας ακούν, ποια είναι τα σοβαρά και ποια είναι εκείνα τα σοβαρά που θα πρέπει να κρατήσουν και οι αυριανοί και οι μεθαυριανοί, γιατί κάθε μέρα ή σε κάθε μέρα θα πηγαίνουν σε ένα μάθημα να εξετάζονται. Βέβαια.
Η ζωή μας είναι γεμάτη από εξετάσεις παντός τύπου. Το σημαντικό είναι να είναι το παιδί καλά, να είναι το παιδί ευτυχισμένο, να είναι το παιδί ικανοποιημένο. Αυτό δεν προϋποθέτει ούτε πανεπιστήμια, ούτε εισαγωγές, ούτε τίποτα. Είναι μια άλλη προϋπόθεση αυτή, μια άλλη διάσταση που θα είναι καλό να πούνε και οι γονείς, με υπό ποιες συνθήκες το παιδί μου είναι ευτυχισμένο. Αυτό αφορά βέβαια και τον πληθυσμό, που ο πληθυσμός δεν είναι ευτυχισμένος εάν έχει ένα υψηλό ή ακαθάριστο προϊόν, εθνικό προϊόν, αλλά αν υπάρχουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κόσμος μπορεί να νιώσει ήρεμος, ευτυχισμένος, ικανοποιημένος από τη ζωή. Υπάρχουν χώρες οι οποίες στον χώρο του καθάριστου εθνικού εισοδήματος ή προϊόντος, όπως το λένε, έχουν βάλει έναν άλλο δείκτη που είναι η ευτυχία του κόσμου, η ευτυχία των πολιτών. Που θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε και από την πλευρά αυτή. Υπό ποιες συνθήκες οι πολίτες είναι ευτυχισμένοι, όχι υποχρεωτικά πλούσιοι, αλλά ευτυχισμένοι. Οπότε για τα παιδιά μας είναι σημαντικό να δούμε τι τους χρειάζεται. Δεν τους χρειάζονται πάντα σημαντικά δώρα ή μεγάλα έξοδα. Αν τους χρειάζεται μια φροντίδα, τους χρειάζεται μια παρουσία, τους χρειάζεται περισσότερος χρόνος, ειδικά όταν είναι μικρά, τους χρειάζονται μια παραπάνω αυτοπεποίθηση. Να δούμε δηλαδή τι χρειάζεται πραγματικά στο παιδί και όχι πάντα κάποια υλικά αγαθά με τα οποία οι γονείς ίσως να νομίζουν ότι καλύπτουν κάποιες ανάγκες, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο σημαντικές. Να είναι το παιδί ευτυχισμένο. Άρα αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάτε σε εκείνους οι οποίοι ξεροσταλιάζουν σήμερα έξω από τα εξεταστικά κέντρα, έτσι? Ναι, σήμερα είναι απλά μια μέρα εξετάσεων, μια μέρα διαγωνισμάτων. Υπάρχουν πολλές τέτοιες στη ζωή. Μία από αυτές είναι και η σημερινή. Κάποια αποτελέσματα θα βγουν, αλλά τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής της οικογένειας, των γονιών και του παιδιού. Όπως και να πάνε τα αποτελέσματα αυτά, εξετάσεις αυτές, η ζωή συνεχίζεται. Και το παιδί θα βρει κάποιες εναλλακτικές λύσεις, αν δεν καταφέρει να επιτύχει τους αρχικούς του στόχους, ούτως ώστε να νιώθει και να είναι πάλι καλά. Ούτως ή άλλως η μάθηση ποτέ δεν πάει χαμένη. Ό,τι μάθεις, καλά κάνεις και το μαθαίνεις. Άσχετα με το αν θα ασχοληθείς με αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει. Βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά με τόσους ανθρώπους να έχουν σπουδάσει χ πράγματα, να έχουν ντοκτορά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να κάνουν delivery. Νομίζω ότι αυτό δίνει το στίγμα και το νόημα της ζωής. Όσοι λοιπόν είναι και θέλουν να βρίσκονται απ' έξω από τα σχολεία σήμερα, ας κάνουν το εξής, ας σκεφτούν, λέω εγώ με βάση τα όσα άκουσα από εσάς προσεκτικά, κυρία Νιφαντάκη, ότι είμαι εδώ γιατί μόνο θέλω να δώσω μια μικρή δόση παραπάνω φροντίδας στο παιδί μου, να του πω ότι δεν είσαι μόνο, χωρίς τίποτα άλλο. Αν και σε κάποιες φορές στη ζωή μας είναι καλό να είμαστε μόνοι, να αντιμετωπίζουμε μόνοι μας την όποια πραγματικότητα, τις όποιες δυσκολίες και να γνωρίζουμε και ποιοι είμαστε. Γιατί αν αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες μόνοι μας, στη μοναξιά μας έτσι, και στη μοναχικότητά μας καλύτερα, τότε δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις. Αυτό οριοθετείται και ηλικιακά? Βεβαίως. Από το μικρό παιδί μέχρι το μεγάλο άνθρωπο, κάποιες φορές καλύτερα να αντιμετωπίσει μόνος του κάποια θέματα και να πάρει μόνος του αποφάσεις, γιατί αφορούν αυτόν τον ίδιο. Οπότε είναι καλό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Η δικιά μας γενιά, κυρία Δουλγεράκη, πέρασε από πάρα πολλές εξετάσεις. Παλιά δίναμε 5η-6η δημοτικού, εισαγωγικές στο γυμνάσιο, 2 φορές στο γυμνάσιο τα 2 εξάμηνα. Για να τελειώσουμε το γυμνάσιο εξετάσεις, να μπούμε στο λύκειο εξετάσεις. Δεύτερα, τρίτη ηλικίου εξετάσεις. Οπότε κάποιες γενιές ήταν πρωταθλητές στις εξετάσεις και στα διαγωνίσματα στο σχολείο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κακό, διότι εκπαιδεύει κάποιο παιδί στην ανάγνωση, στη μάθηση, στην ουσιαστική συναναστροφή με κάποιες στιγμές που προκαλούν αγωνία, σαφώς, αλλά ίσως να είχαμε μάθει να τη διαχειριζόμαστε και χωρίς να προστρέχουμε σε άλλα μέσα και σε άλλες βοήθειες. Εγώ δεν θυμάμαι παλιά να ήταν οι γονείς έξω από τα σχολεία τόσο πολύ όσο είναι σήμερα. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα μήνυμα. Όλες οι παρατηρήσεις προσεκτικά διατυπωμένες. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νιφαντάκη. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά σήμερα. Καλά να είναι όλα τους. Να είναι καλά, πραγματικά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.